Φαίνεται ότι πιάνει τόπο η πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός μέγα εμβολιαστικού κέντρου στο Ηράκλειο που θα μπορούσε ουσιαστικά να απογειώσει τους εμβολιασμούς σε ολόκληρη την Κρήτη. Μετά την πρόταση μέσα από την εκπομπή Ώρα Αιχμής, θετικοί εμφανίζονται τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, όσο και το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και καθηγητής λοιμοξιολογίας Αχιλλέας Γκίκας. Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε αυτό να γίνει στο Ηράκλειο? Προφανώς και θα μπορούσε. Η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα έχουν κάνει τέτοιο εμβολιαστικό κέντρο και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Οι άνθρωποι σε συνθήκες υψηλού πολιτισμού παν εμβολιάζονται με κάλυψη υγειονομική άψογη και με ταχύτητα πολύ μεγάλη. Απογοήτως. Το βλέπω απογοήτως θετικά. Μήπως εννοείται, κύριε Γκίκα, το Παγκρίτιο στάδιο, ένα τέτοιο χώρο εννοείται? Το Παγκρίτιο θα μπορούσε να είναι. Καταρχάς να πω ότι δεν θέλω να πάρω την πατρότητα του θέματος αυτού. Έχω ακούσει διάφορους φορείς οι οποίοι το συζητάν. Έχω ακούσει και διάφορους συναδέλφους που το συζητάν και εν πάση περιπτώσει γιατί όχι. Απόλυτα θετική στη δημιουργία ενός μέγα εμβολιαστικού κέντρου στο Ηράκλειο και γιατί όχι και στα Χανιά, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη. Απομένει το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε και ένα τέτοιο κέντρο σε μεγάλες πόλεις. Θα μπορούσε να γίνει και στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Μπορούμε να το σχεδιάσουμε σε συνεργασία βεβαίως και με τον Δήμαρχο και πάντα σε συνεννόηση και με τον κύριο Γκίκα και τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα και φυσικά είμαστε εν αναμονή της σχετικής έγκρισης από τη συντονιστική αρχή προκειμένου να προχωρήσουμε στην πρόταση τη δική μας ως υγειονομική περιφέρεια. Μάλιστα η Λένα Μπορμπουδάκη έκανε ένα βήμα παραπέρα κάνοντας ήδη την πρώτη επαφή με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, ενώ θα ακολουθήσει η επαφή της με τον Δήμαρχο Ηρακλείου έτσι ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός μεγάλου εμβολιαστικού κέντρου. Βεβαίως στο Ηράκλειο λειτουργεί ουσιαστικά το μέγα εμβολιαστικό κέντρο στο ΕΚΑ, όπου έχει 14 εμβολιαστικές γραμμές. Ωστόσο, ένα ακόμα μεγαλύτερο κέντρο θα μπορούσε, όπως η ίδια είπε, να απογειώσει τους εμβολιασμούς. Και φυσικά έχουμε συζητήσει και για άλλους χώρους στην πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα συγκεκριμένα μίλησα με τη διοίκηση του όλη για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα και φυσικά και με τον Δήμαρχο είτε στο Παγκρίτιο στάδιο είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο που πληρεί τις προϋποθέσεις. Πρόταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της καταστάσεως είναι από εμάς αποδεκτή και θα την ερευνήσουμε.